Ναι. Σήμερα ήταν, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη ομάδα. Ήταν ένα τοπικό τέρμπι της περιοχής μας. Ξέραμε ότι το παιχνίδι αυτό θα πάει στη δύναμη και στο πάθος, που αυτό απέδειξε τελικά, το απέδειξε μέσα αγωνιστικός χώρος. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι, μπήκαμε λίγο μουδιασμένα στο πρώτο πεντάλεπτο με δεκάλεπτο. Ο αντίπαλος μας πίεσε και δυστυχώς ακόμη μια φορά από προσωπικό μας λάθος βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από μια στιγμένη φάση. Πραγματικά αυτό με προβληματίζει. Είναι αυτό που λέω, ότι η σταθερότητα που πρέπει να βρούμε σαν ομάδα. Η ομάδα αυτή είναι εντελώς καινούρια και προσπαθώ όσο το δυνατόν μέσα από προπονήσεις και από τα παιχνίδια να βρούμε τη σταθερότητά μας. Που αν βρεθεί σταθερότητα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και το αποδείξαμε κιόλας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά μετά τον γκολ, σαν να ξυπνήσαμε λίγο, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε κι εμείς ρυθμό, να δημιουργήσουμε καταστάσεις. Περισσότερες καταστάσεις δημιουργήσαμε στο δεύτερο, που πιστεύω πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο. Μας δοθήκαν κάποιες ευκαιρίες, κάποιες φάσεις που δεν ξέρω τώρα με το χέρι, πώς και τι, εντάξει, ούτε που με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να βάλει η ομάδα γκολ. Δεν το κατάφερε και δυστυχώς μείναμε με το 1-0 στην πλάτη και δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε βαθμό ούτε βαθμούς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς εμείς τώρα το γευόμαστε τις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν γίνεται χωρίς τύχη να πάρεις κάτι. Εμάς μας λείπει τύχη και ευελπιστώ στα επόμενα παιχνίδια, γιατί μέσα από τη σκληρή δουλειά που κάνουμε να μας έρθει και η τύχη. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Θησέα. Είπαμε είναι μια ομάδα που από την αρχή λέω ότι θα είναι στην τετράδα. Και γιατί όλα ξεκινάνε από την αρχή. Από τη διοίκηση, από το ρόστερ, από το προπονητικό team. Και είναι μια ομάδα που οργανώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και δικαίως μπορώ να πω βρίσκεται εκεί που είναι. Καλησπέρα και από μένα. Να πω ότι ο κύριος Μπακάλης έπρεπε να φύγει και αυτό βρίσκομαι εγώ στη συνέντευξη τύπου. Τελείωσε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένα από τα γνωστά ντέρμπι της περιοχής μεταξύ της ομάδας μας του Θησέα Αγριάς και του Αλμυρού. Με τις ιδιαιτερότητες, με τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα που έχουν αυτά τα παιχνίδια. Ξεκινήσαμε δυνατά, θα έλεγα, το παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο γκολ. Όμως μετά το παιχνίδι πήγε αρκετά, θα έλεγα, στη δύναμη και οι δύο ομάδες δείξαν μια νευρικότητα και χωρίς μεγάλες φάσεις κύλησε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι επιχειρήσαμε να μπούμε δυνατά στο παιχνίδι. Στα πλαίσια βέβαια του να διαχειριστούμε το 1-0 και αν μπορέσουμε να αυξήσουμε τον δείκτη των γκολ χωρίς να δεχθεί η άμυνά μας κάποιο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες, πολύ καλές θα έλεγα, όμως το μάτς κύλησε στο 1-0. Μας αφήνει μια αρκετά καλή εικόνα το αποτέλεσμα, γιατί βάλαμε ακόμα 3 βαθμούς στη συγκομιδή. Θεωρούμε ότι γίνεται από την αρχή της χρονιάς μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλεύουμε πάνω σε κάθε κομμάτι της ομάδας. Ειδικά ακόμα ένα γκολ μπήκε από στη μένα που ρίχνουμε πολύ μεγάλο βάρος στο συγκεκριμένο τομέα. Αλλά γενικά βλέπουμε και παιδιά τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν κάθε Κυριακή και διαφορετική, γιατί είχαμε αυτές τις 2 εβδομάδες αρκετές αλλαγές με την απουσία σημαντικών παιδιών, όμως και τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν και αυτό είναι η χαρά της ομάδας, να μπορούν όλοι οι παίκτες να νιώθουν ότι μπαίνοντας μέσα στην ομάδα μπορούν και κουμπώνουν με το υπόλοιπο σύνολο. Να δώσω συγχαρητήρια από τη μεριά μου στον Αλμυρό που και στο φίλο μου τον Στέλιο, γιατί καταβάλει μεγάλη προσπάθεια
Είναι μια καινούργια ομάδα. Εύχομαι να επιτευχθεί ο στόχος. Όσον αφορά για τη δική μας την ομάδα, συνεχίζουμε. Ο στόχος είναι να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται και κάθε εβδομάδα να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, διεκδικώντας μόνο την νίκη.